Κινητικά live ξεκινούν σήμερα Σάββατο με τον κυριότερο αγώνα της ημέρας για το πρωτάθλημα της Α1 κατηγορίας της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αργολίδας εδώ στο Δρέπανο ανάμεσα στον Αστέρα Δρεπάνου Δρεπανιακό και τον Παναφυλιακό. Δύο από τις πιο ιστορικές, πιο παλιές ομάδες της ΕΠΣΑ Αργολίδας που στο φετινό όμως πρωτάθλημα κατεβαίνουν με νεανικές ομάδες. Δεν έχουν βλέψει πρωταθλητισμού, έχουν στόχο όμως να φτιάξουν ομάδες για το μέλλον. Βλέπουμε λοιπόν τις δύο ομάδες, με τα κόκκινα ο Παναφυλιακός, με τα μπλε η ομάδα του Δρεπάνου. Το Δρέπανο θα παίξει με τους Σκούρτη, Μαούρι, Καλιάνο Χρήστο, Καρούτζο, Γιαούρι, Διαμαντή, Κάτσι, Καρκούλι, Κρακούλι, Βαμβακά, Γιαούρι, Μιχάλη και Ξυλινά. Και ο Παναφυλιακός με τους Σίγριμι, Κουτσόπουλο, Κλεόπα, Ροστόρι, Μακαρατζή, Παπαγεωργόπουλο, Πίτσι Γαβδάκη, Βουρνάζο, Κουβαλή, Γκολέμι και Φουρνάρο. Τσιαβελής, Πανάγος, Τσιόλι, Τσιάπας στον πάγκο του Παναφυλιακού. Καζάς, Κυριακίδης, Καλιάνος, Νίκος και Χουρμουζής στον πάγκο του Δρεπάνου. Διετής ο κύριος Καπετάνιος, ο ψηλός από το Άργος. Με βοηθούς την κυρία Τσατσούλη και τον κύριο Ορφανό. Προπονητής στο Δρεπάνο ο Δημήτρης Μανιάτης. Προπονητής στο Παναφυλιακό ο Χάρης ο Σταυρόπουλος. Εδώ είναι μια όμορφη ημέρα σήμερα στο Δρέπανο και το ευχάριστο από εδώ από την εξέδρα που βλέπουμε το παιχνίδι ότι έχουμε μια όμορφη θέα απέναντι, βλέπουμε το Βιβάρι και την λιμνοθάλασσα έτσι του Δρεπάνου, μια μαγευτική όμορφη εικόνα, ευτυχώς βέβαια που δεν έχει κακοκαιρία, γιατί πάντα εδώ στο Δρέπανο πέφτει πάρα πολύ υγρασία. Σήμερα όμως είναι μια καλή όμορφη ημέρα και πιστεύω να προλάβουμε και καλό ποδόσφαιρο και ως καπετάνιος κοιτάει να δώσει το πρώτο σφύριγμα του αγώνα για να ξεκινήσει το παιχνίδι. Η σέντρα για τον Παναφυλιακό, η μπάλα έρχεται στον Παπαγεωργόπουλο, αυτός τη γυρίζει πιο πίσω στον Αλέξανδρο το Μακαρατζή, ο πατέρας του συνάδελφός μας, παλιός οπερατέρ, είχαμε δουλέψει μαζί στο DRTV, ο Γιάννης ο Μακαρατζής, που δεν το βλέπω σήμερα εδώ, δεν θα έχει έρθει, ίσως έρθει πιο μετά, θα δούμε. Το Δρέπανο με τον Μαούρι που είναι και αρχηγός της ομάδας προσπάθησε να περάσει μια παλιά μπροστά, δεν τα κατάφερε, πλάγιο out. Προσπαθεί τώρα η ομάδα του Δρεπάνου, θα κόψει ο Παναφυλιακός με τον Γκολέμι που προσπαθεί να βγει μπροστά, απέφυγε τον ψηλό τον Διαμαντή. Παίζεται η μπάλα, να δούμε τώρα, την καλή παλιά αλλά λίγο πιο δυνατή από όσο θα έπρεπε, έφτασε στα χέρια του τερματοφύλακα του Σιγριμή. Ο κύριος Θανάσης Καζάς, παλιός καλός ποδοσφαιριστής, βρίσκεται δίπλα μας. Προσπαθεί ο Παναφυλιακός με τον Γκολέμι, κλείνεται, χάνει την μπάλα. Ο έμπειρος ο Γκιαούρης πήρε την μπάλα, ο μεγαλύτερος σε ηλικία ποδοσφαιριστής για το Δρέπανο. Το Δρέπανο μια ποδοσφαιρομάνα περιοχή. Ανέκαθεν βγάζει παίχτες καλούς, καλές ομάδες. Το έχει μέσα του το ποδόσφαιρο το Δρέπανο. Διαμαντής έχει χώρο, αλλά η παλιά του, όχι, έφτασε η παλιά του στο Μαούρι. Ο Μαούρης προσπάθησε να περάσει μια παλιά μπροστά, δεν τα κατάφερε. Ο Γκολέμις. Πάλι ο Παναφυλιακός. Η κόντρα γίνεται και έχουμε πλάγιο out για τον Παναφυλιακό. Πιο πέρα στην εξέδρα ο πρώην πρόεδρος της ομάδας, ο κύριος Ρέπας. Να το δείξουμε ότι το Δρέπανο
Έχει ξεκινήσει μια πολύ καλή ποδοσφαιρική σχολή σε συνεργασία με τη σχολή του Παναθηναϊκού, με δεκάδες νεαρά παιδιά να μαθαίνουν από μικρά σωστά το ποδόσφαιρο. Θα γίνει το λάθος εκεί από τον... Θα πάρει την μπάλα ο Γιαούρης. Προωθείται τώρα το δρέπανο, μπαλιά στο στα πλάγια για τον Μαούρη. Αυτός πέρασε στον Ξυλινά και ο Ξυλινάς πίσω στο Διαμαντή. Ακόμα πιο πίσω στον Καρούτζο. Γυρίζει μπάλα. Μια βαθιά μπαλιά υπάρχει offside, όπως λέει η κυρία Τσατσούλη. Και ο Βαγγέλης ο Κοκκόνης, παλιός αστέρας του Δρεπάνου στο γήπεδο, τον οποίο πιθανολογούμε θα το δούμε και αύριο στο Φίνικα, αφού παίζει ο γιος του εκεί. Το offside για τον Παναθηναϊκό, προς το παρόν δεν έχουμε δει κάποια καλή φάση. Η μπάλα περνάει, γένει ο Συγκριμής και μαζεύει. Σύγχρονη σύρεμα. Γιαούρης. Πιο πλάγια η μπάλα. Το δρέπανο, το οποίο έχει και νεαρό φέτος προπονητή, παλιότυπο ποδοσφαιριστή. Πρώτη χρονιά στην προπονητική ο Δημήτρης Ομανιάτης, ο οποίος είναι και στο τεχνικό team της ΕΨ Αργολίδας, των μεικτών ομάδων της ΕΨ Αργολίδας. Μπαλιά προς την περιοχή, κόβεται ο Γκολέμης, προσπαθεί να υποφεληθεί. Γκολέμης δεν βρίσκει την ευκαιρία να κάνει το σούτ. Ο Μαούρης δίνει στον Σκούρτια και αυτός θα απομακρύνει. Πολλές ποδοσφαιρικές παρουσίες στο γήπεδο, όπως ο Βασίλης ο Γεωργακόπουλος, προπονητής της Μικτής και μέχρι, νομίζω πέρσι ήταν προπονητής στο Δρέπανο, όχι νομίζω, ήταν πέρσι προπονητής εδώ στο Δρέπανο. Ιατρός αγώνα είναι ο Σταύρος ο Πανοβράκος. Παρατηρητής αγώνα ο Τάσος ο Χαλέπας. Ο Παναθηναϊκός προσπάθησε με τον Κούβαλη. Ο Γκέωλης σε καλή θέση έκοψε. Για να δούμε τώρα με τον Κρακούλη την μπαλιά μπροστά. Το δρέπανο, γίνεται η πάσα προς την περιοχή, δεν πέρασε, έρχεται η μπάλα στο Μαούρη. Μαούρης ανοίγει πλάγια. Προσπαθεί να βγάλει τη σέντρα, κλείνεται εκεί κοντά στο κόρνερ. Θα κερδίσει το κόρνερ, το κέρδισε. Κόρνερ λοιπόν, πρώτο κόρνερ του αγώνα για την ομάδα του Δρεπάνου. Ο Γκιαούρης νομίζω πάει στο κόρνερ, ναι, ο Γκιαούρης είναι αυτός που πάει στο κόρνερ. Πλησιάζουμε στο 10ο λεπτό του αγώνα. Η παλιά δεν πέρασε, βρήκε πάνω στον Ρωσιόρη και έχουμε πλάγιο out. Πλάγι out με το Μαούρι. Για να δούμε παλιά μέσα στην περιοχή, περνάει από όλους. Δεν είναι offside, καν γίνεται το shoot, οι κόντρες, απομακρύνεται η μπάλα. Το παιχνίδι λοιπόν συνεχίζεται.
Είχαμε προηγουμένως μια καλή φάση έτσι για το δρέπανο με αλλεπάλληλες κόντρες μέσα στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Offside εδώ, offside είναι ο Φουρνάρος. Να ο Γιαούρης τώρα για το δρέπανο. Τελικά η μπάλα θα φτάσει στα χέρια του τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού, του Συγκριμή, χωρίς να ανησυχήσει. Συγκριμής έχοντας μπροστά το Βαβακά, θα κάνει το βολέ δυνατό ο Συγκριμής. Στην αντίθετη πλευρά τώρα ο Καρούτζος ελέγχει την μπάλα, πιέζεται από τον Γκολέμι και έχουμε πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Πλάγιο που πάει να το χτυπήσει ο Κλεόπας. Κλεόπας δυνατό πλάγιο μέσα στην περιοχή του Δρεπάνου, η μπάλα σκάει εκεί, πήγε να δημιουργηθεί ένα πρόβλημα, έδιωξαν όπως η αμυντική της ομάδας του Αστέρα. Τώρα προσπαθούν να βγουν στην κόντρα με τον Γκιαούρη τον Μιχάλη. Πλάγιο out για τον Δρεπάνο. Γιαούρης, πίσω η μπαλά. Καρούτζος, κλείνεται. Η μπαλά είναι πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Αλλά και το πλάγιο δεν έγινε σωστά. Δίνει την ευκαιρία στον Δρέπανο να δημιουργήσει μια επίθεση. Για να δούμε. Πάλι ο Παναθηναϊκός έκοψε και με τον Παπαγεωργόπουλο να δίνει μπροστά στην μπάλα, αλλά και εδώ δεν έγινε κάτι το ιδιαίτερο. Ο Διαμαντής έχει την μπάλα, ο ψηλός εκεί δίνει μπάσα πλάγια στο Μαούρη. Μαούρης προσπαθεί και περνάει, βγαίνει κοντά στο out, κάνει την παλιά, βρίσκει σε αντίπαλο στον Κλεόπα και βγαίνει πλάγιο out. Νωρίς βλέπω εδώ ο κ. Μανιάτης, 23 ποδοσφαιριστές για ζέσταμα. Παλιά που δεν πέρασε. Γιαούρης. Να τονίσουμε ότι ο σημερινός αγώνας είναι προσφορά από το λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο του Γιώργου του Καχρημάνη στον Άφλιο και αυτός παλιός ποδοσφαιριστής του Δρεπάνου. Το πλάγιο με τον Κλεόπα και νέο πλάγιο. Πλησιάζουμε στο 15ο λεπτό του αγώνα. Το πλάγιο με τον Κλεόπα για τον Παναθηναϊκό και το είδαμε και προηγουμένως, έχει δυνατό πλάγιο. Πραγματικά φέρει την μπάλα μέσα στην περιοχή, αλλά διώχνουν εκεί του Δρεπάνου. Προσπαθεί να επαναφέρει ο Βουρνάζος που κατάγεται από εδώ, από το Δρεπάνο βέβαια να πούμε, ο Βουρνάζος. Τώρα η κόντρα για το Δρέπανο, για να δούμε. Υπάρχουν οι προποθέσεις ευθυασμού, δεν προχώρησε όμως. Δεν βγήκε καλή παλιά, έκοψε ο Γκολέμης. Πίσω η μπάλα, πλάγια. Πλάγιο με τον Κουτσόπουλο για τον Παναθηναϊκό. Κεφαλιά από τον Βαβακά δεν πέρασε, διώξε όπως ο Μακαρατζής. Δεν υπάρχει φάουλ, συνεχίζεται το
Παιχνίδι, τώρα δίνει το φάουλο ο κύριος Καπετάνιος, γύρισε τη φάση πίσω. Το φάουλ με τον Αλέξανδρο τον Μακαρατζή. Όχι, αφήνει στον συμπαίκτη να κάνει το φάουλ. Πλάγιο συνέχεια για τον Παναθηναϊκό. Συνεχίζει το παιχνίδι με κατοχή για το Δρέπαν, αλλάζει πάλι κατοχή και έχουμε εδώ φάουλ στη συνέχεια που γίνεται πάνω στο Μακαρατζή. Το φάουλ προς την περιοχή του Δρεπάνου. Διώχνει ο Βαβακάς με το κεφάλι. Και φάουλ τώρα για το Δρέπανο. Πάντα 0-0, δεν έχουμε δει ακόμα γκολ στο παιχνίδι μέσα στο Δρέπανο και τον Παναθηναϊκό. Ένα παιχνίδι προσφορά από το λογιστικό φορο τεχνικό γραφείο του Γιώργου του Καχρημάνη στο Ναύπλιο. Προύτζος σε μια δυνατή παλιά, θα βγει πλάγια η μπάλα. Κλέοπα στο πλάγιο και νέο πλάγιο. Πάλι ο ποδοσφαιριστής του Ναυπλίου στο πλάγιο. Βγήκε εντυπωσιακά και έδιωξε ο Καρούτζος. Για να δούμε εδώ στην κόντρα. Όχι, δεν υπάρχει offside. Υπάρχουν υποθέσεις να δημιουργηθεί ευκαιρία. Το πλασέ και το γκολ. Όχι, χάνεται μια εκπληκτική φάση. Χάνεται μια μεγάλη ευκαιρία για γκολ για το Δρέπανο. Το πλασέ πρέπει να το έκανε ο Ξυλινάς από την νομίζω. Το τελευταίο πλασέ, αλλά έστειλε την μπάλα out. Ή έχει κοντράρει. Κοντράρισε κάπου η μπάλα και βγήκε corner. Συγγνώμη, corner. Πιθανόν δεν πρόλαβε ο Ξυλινάς. Είδα και πολύ καλά τη φάση. Κάποιος αμυντικός του Παναθηναϊκού έδιωξε πριν πάει η μπάλα στον Ξυλινά. Την μπάλα σε corner. Corner λοιπόν για το Δρέπανο. Αν δεν κάνω λάθος πρέπει να είναι το πρώτο corner του Δρεπάνου στο παιχνίδι. Υποδείξεις από τον κύριο Καπετάνιο, κάρτες από μία σε κάθε ομάδα, σε παίκτη και του Δρεπάνου και του Παναθηναϊκού, πιθανόν για προξήματα μέσα στην περιοχή. Χτύπηκε το κόρνερ, η μπάλα στο δεύτερο δοκάρι, αλλά δεν μπορεί κανένα να συγκρατήσει. Να υπενθυμίσουμε ότι στον πρώτο γύρο ο Παναθηναϊκός είχε κάνει την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα απέναντι στο Δρέπανο. 2-1 είχε κερδίσει ή 3-2. Δεν θυμάμαι, πάντως είχε κερδίσει ο Παναθηναϊκός. Ήταν και μάλιστα τότε ήταν η πρώτη νίκη του Παναθηναϊκού στο πρωτάθλημα. Η μπάλα πλάγια για τον Παναθηναϊκό. Αλλά έρχεται και πάλι στην κατοχή του Δρεπάνου. Ωραία γυρίζει και η μπάλα. Αλλά το μπαλιά δεν πέρασε, θα περάσει τώρα. Μπαλιά μέσα στην περιοχή για να δούμε καλή περίπτωση. Όχι, δεν υπάρχει τίποτα. Παίζεται πάλι μπάλα κοντράρι. Δύσκολα να φύγει από την περιοχή του Παναθηναϊκού. Αυτή τη στιγμή τελικά θα φύγει. Ο Γιαούρης προσπαθεί να επαναφέρει. Ωραία μπαλιά. Έδωσε offside όμως η κυρία Τσατσούλη.
κύριοι Δημόπουλος και ο Μανιάτης όρθιοι δίνουν οδηγίες. Το παιχνίδι πάντα στο 0-0. Το offside λοιπόν. Έχουμε ενός λεπτού σιγή. Η ενός λεπτού σιγή ήταν για τον δολοφονημένο, άναδρα δολοφονημένο, τον 19χρονο Άλκη στη Θεσσαλονίκη. Το έχουμε ξαναπεί βέβαια ότι δυστυχώς αυτά τα πράγματα θα πρέπει κάποτε να σταματήσουν στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Το δρέπανο με τον Κρακούλη προσπαθεί να βγει μπροστά. Μια βαθιά παλιά για τον Μαούρη. Μαούρης θα κάνει την παλιά, καλή παλιά. Λασέ και πολύ καλή απόκριση από το συγκεκριμένο, αλλά πήρε το rebound εκεί ο Ξυλινάς και με κοντινό πλασέ νίξε τον τερματοφύλακα. Τον τερματοφύλακα του Παναπλιακού ανοίγοντας το σκορ για το δρέπανο στο 20 λεπτό του αγώνα. Οι νεαροί φίλαθλοι του Αστέρα δημιουργούν όμορφη ατμόσφαιρα στο γήπεδο, όπως πάντα. Ένα 0, άνοιξε το σκορ λοιπόν για τον δρέπανο, παρά την προσπάθεια του νεαρού τερματοφύλακα του Σύγκριμη. Στο χώρο του κέντρου έχουμε ένα φάουλ υπέρ του δρεπάνου. Να ο Καρούτζος δίνει στο Μαούρη. Θα διώξει εκεί ο ποδοσφαιριστής του Παναφυπλιακού, η μπάλα θα φτάσει στον τερματοφύλακα τον Σκούρτη. Για να δούμε, ο Μαουρίς δεν είναι offside, αν θα προλάβει το θέμα, την μπάλα δεν την προλάβει. Ο Διαμαντής παρέφερε την μπάλα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Νέο πλάγιο για το δρέπανο. Με το Μαούρι το πλάγιο. Καρούτζος θα αποφύγει τον αντιπαλό του. Κέρδισε πλάγιο. Η μπαλά έρχεται στην άλλη πλευρά και όμως που δεν θα προλάβει κανένας και έχουμε πλάγιο για τον Παναφυπλιακό. Νέα διακοπή του αγώνα, νέο έχουμε φάουλ. Φάουλ λοιπόν για τον Παναφυλιακό, για τους κόκκινους. Η μπάλα θα περάσει, θα βγει out, ναι, βγήκε out.
ανεκμετάλλευτο αυτό το φάουλ για την ομάδα του Ναυπλίου. Ένα 0 λοιπόν ο Παναφλιακός, το Δρέπανο με γκολ του Ξυλινά προηγείται της ομάδας του Παναφλιακού, γκολ που πέτυχε στο 20 λεπτό περίπου. Ένα παιχνίδι προσφορά από το λογιστικό φορολογικό γραφείο του Γιώργου του Καχρημάνη. Πάλι προϋποθέσεις ευδιασμού. Αν θα βγει η μπάλα στο Μαούρι, βγήκε πολύ καλή μπαλιά. Ο Μαούρις πλασάρει, ο Ξυλινάς για άλλη μια φορά αντιδρά. Μπράβο στον νεαρό τερματοφύλακα, δεύτερη καλή επέμβαση. Νέο σουτ, η μπάλα στο δοκάρι, ναι στο δοκάρι. Εκπληκτική ευκαιρία για το Δρέπανο που έχει ανεβάσει πια ρυθμούς. Και πάλι μπάλα στο Δρέπανο, στο Διαμαντή. Διαμαντής αλλάζει με τον Γιαούρη. Γιαούρης πίσω στον Σκούρτη. Κάτω από την πίεση του Φουρνάρου. Παραλίγο να γίνει το λάθος εκεί. Ο Φουρνάρος προσπάθησε να το εκμεταλλευτεί, δεν τα κατάφερε. Το Δρέπανο τώρα σε αντεπίθεση προσπαθεί με τον Καρακούλη. Διαμαντής. Γιαούρης. Προστείνει την παλιά του Γιαούρη για τον Μαούρη, ο οποίος παίρνει την κεφαλιά αλλά δεν βρίσκει το συμπαίκτη του, ήταν εντυπωσιακή πάντως η προσπάθειά του. Πάλι ελέγχει ο Διαμαντής. Γυρίζει πίσω. Θα διώξει, αλλά όχι τόσο καλά ο Σκούρτη. Προσπαθεί ο Παναφλιακός με τον Γκολέμι. Ο Γκολέμις περνάει αντίπαλο, προσπαθεί να κάνει το σουτ, θα το κάνει. Πέφτει ο Σκούρτη και μαζεύει. Για ορίσια την ομάδα του Δρεπάνου. Προς την Ιμπαλιά, βγαίνει ο Συγκριμής και διώχνει με τα πόδια. Πλάγιο out για το Δρέπανο. Πάλι μπαλά στο Δρέπανο, ελέγχει το παιχνίδι τα τελευταία λεφτά το Δρέπανο. Ο Γιαούρης με τον Καρούτζο. Προσπαθεί να βρει το Μαούρι που δεν είναι, κάνει πολύ καλή δουλειά από τα πλάγια ο Μαούρης. Εδώ αποφεύγει το αντιπαλό του. Δεν μπορεί να κερδίσει την δεύτερη κόντρα. Διαμαρτυρίες, αλλά νομίζω δεν υπάρχει κάτι το ομεπτό. Μακαρατζής. Θα βγει εδώ η κόντρα για την ομάδα. Προσπαθεί με τον Κούβαλη. Αλλά δεν τα κατάφερε ο Παναφλιακός. Ο Γιαούρης στο φάουλ. Καρούτζος. Άμα περάσει παλιά θα δημιουργηθούν προϋποθέσεις. Δεν το εκμεταλλεύει όμως ο επιθετικός του Δρεπάνου. Μάχες εκεί θα διώξει όπως ο Μακαρατζής. Θα πάρει την μπάλα ο Γκολέμης. Δίνει πλάγια αλλά δυνατά. Η βολιά του ήταν δυνατή, θα φύγει out. Φτάνουμε λοιπόν στο ημίωρο του αγώνα. 1-0 προηγείται το Δρέπανο με τον γκολ του Ξυλινά στο 20. Καλή μπρος στην Ιμπαλιά, ο Βακάς πέφτει κάτω. Δεν έχει δείξει κάτι για να δω, ή έχει δείξει. Βλέπω, γιατί βλέπω την επόπτη που πάει προς τα εκεί. Έχει δείξει πέναλτι. Νομίζω ότι έχει δώσει πέναλτι. Πάει προς τα εκεί ο κύριος Καπετάνιος. Είναι και τραυματισμένος ο Βακάς. Πέναλτι λοιπόν για το Δρέπανο. Ευκαιρία να κάνει το 2-0. Ο Γιαούρης πάει στην μπάλα. Έγινε ανατροπή του Σύγκριμη πάνω στο Βαβακά. Μπράβο, μπράβο. Και ο Γιαούρης
έχει την ευκαιρία να κάνει το 2-0. Γιαούρη, μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι. Χάνεται μεγάλη ευκαιρία για το Δρέπανο. Το 1-0 παραμένει. Μπάλα ζητάει ο διαιτητής. Ο κύριος Χαλέπας πάει να δώσει την μπάλα. Έχει καλό πλασέ, βλέπω ο κύριος Χαλέπας. Μπράβο του. Η μπάλα περίπου στο κέντρο εκεί που διεκδικείται από πολλούς. Έχει τώρα ποιος, για να δούμε, ο Γιαούρης. Δίνει μια μπροστινή μπαλιά και πάλι στα ύψη μπάλα. Εδώ υπάρχει ένα φάουλ, σφυρίχτηκε μια σκληρή προβολή ανάμεσα στους προσθέσεις των δύο ομάδων. Ο κύριος Πάνο Βράγκος μπαίνει μέσα για να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες. Διακοπή λοιπόν του αγώνα, ενώ το Δρέπανο προηγείται 1-0 με γκολ στο 20 λεπτό του Ξυλινά. Ένα παιχνίδι προσφορά από το Λογιστικό Φοροτεχνικό Γραφείο στον Άπλιο του Γιώργου του Καχρημάνη. Κουτσόπουλος ήταν ο τραυματίας προσφερειστής του Παναπλιακού που προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Να δούμε πάλι μπάλα στο Δρέπανο που προσπαθεί να βγει μπροστά. Καλή μπαλιά αλλά δυνατή, βγαίνει ο Συγκριμής χωρίς να πιεστεί και μαζεύει. Από εδώ που είμαστε βέβαια μας έρχονται αναμνήσεις, όμορφες καλοκαιρινές αναμνήσεις, τόσο εδώ στο Δρέπανο όσο και λίγο πιο πέρα στο Βιβάρι, στον Άγιο Νικόλα, στην Κάντια, στα Ήρια. Περιμένοντας λοιπόν την επιστροφή αυτών των καλοκαιρινών, αναπολούμε μάλλον την επιστροφή αυτών των καλοκαιρινών ημερών σε μια όμορφη περιοχή πραγματικά. Τρέχει ο Βουνάς να εκμεταλλευτεί, είναι σε καλύτερη θέση ο Μακαρατζής, ο οποίος αφήνει καλύτερο το σώμα του και αφήνει την μπάλα στο Συγκριμή. Πάλι μπάλα στο Δρέπανο. Προσπαθεί τώρα το Δρέπανο, ενώ γίνεται η μπαλιά στην περιοχή, αλλά δεν μπορεί να πιάσει την κεφαλιά. Υπάρχει τραυματίας ποδοσφαιριστής του Παναφυλιακού, πρέπει να διακοπεί το παιχνίδι. Είναι ο Κουτσόπουλος, νομίζω είναι ο Κουτσόπουλος που είχε τραυματιστεί και νωρίτερα. Ακόμα μικρή διακοπή λοιπόν του αγώνα, ο ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού αποχωρεί, δεν νομίζω ότι θα μπορέσει να συνεχίσει. Έτσι δείχνει λοιπόν ότι πονάει, βγαίνει υποβασταζόμενος από τον γιατρό, τον κύριο Πανοβράκο.
το πλάγιο που είναι για το δρέπανο που προσπαθεί να δημιουργήσει μια ακόμα ευκαιρία, μια ακόμα περίπτωση ευκαιρίας. Ετοιμάζει αλλαγή ο κύριος Σταυρόπουλος. Εδώ πάλι το δρόμο σε επίθεση με νέο πλάγιο. Δεν μπόρεσε όμως να δημιουργήσει κάτι. Αλλά ούτε και στη συνέχεια με τον Κλεόπα ο Παναφυλιακός μπόρεσε να ανεβάσει την μπάλα. Ενώ στο παιχνίδι για τον Παναφυλιακό θα περάσει με το νούμερο 13 ο Πανάγος. Κόντρες, μπάλα στα χέρια του Συγκριμή. Συγκριμή στο βολέ. Η αλλαγή για τον Παναφυλιακό. Βγήκε ο τραυματίας Κουτσόπουλος, αναγκαστική αλλαγή στην θέση του ο Πανάγος. Επανάληψη λέει ο αλλαγή μάλλον εδώ ο κύριος καπετάνιος. Ελέγχει ο Μακαρατζής, αποφεύγει ωραία τον αντίπαλό του. Μακαρατζής κρατάει μπάλα. Θα τη χάσει στη συνέχεια. Με τον Γκιαούρη το Μιχάλη προσπαθεί και τώρα το Διαμαντή προσπαθεί τώρα να βγει μπροστά η μπάλα. Πάει πλάγια. Δεν περνάει μέσα στην περιοχή. Πάσα τώρα θα γίνει η παλιά στο Διαμαντή που δεν μπορεί όμως να την σταματήσει. Έγινε λοιπόν το πλάγιο και στη συνέχεια έχουμε φάουλ για τον Παναφυλιακό. Φάουλ που έγινε πάνω στο Φουρνάρο. Το φάουλ με τον Αλέξανδρο το Μακαρατζή. Η μπάλα περνάει και φεύγει out. Το out με το Σκούρτη, τον τερματοφύλακα του Δρεπάνου. Βγαίνει από τα πλάγια το Δρεπάνο. Καλή μπαλιά. Ωραία προσπάθεια. Γίνεται το σούτ αλλά κοντράρει το σούτ από τον Κρακούλη. Νέο σούτ πάλι μπάλα κοντά. Καλό σούτ και φανταστική επέμβαση από τον τερματοφύλακα το Συγκριμή. Ίσως η πιο όμορφη φάση του αγώνα. Τόσο για το σούτ που έγινε από τον Διαμαντή, όσο και από την επέμβαση που έκανε ο Συγκριμής. Μπράβο και στους δύο. Ο Μακαρατζής το out. Δυνατά, η μπάλα περνά το κέντρο. Γιαούρης παίρνει την πρώτη κεφαλιά. Φάσε ο Ξυλινάς εκεί. Και έχουμε πλάγιο για τον Παναφυλιακό. Να δούμε και πάλι το Δρέπανο. Μια μπροστινή μπαλιά. Διώχνει ο Μακαρατζής. Κόντρες. Μπαλιά θα βγει ο Συγκριμής και θα μαζέψει. Να δούμε τώρα τι. Ο Παναφυλιακός προσπαθεί να βγάλει μια κόντρα με τον Παπαγεωργόπουλο, δεν τα κατάφερε. Ο Μαουρίς περνάει όποιον βρει μπροστά του, κρατάει μπάλα. Το σούτ που έκανε όμως κοντράρισε πάνω στο Μακαρατζή που είχε πάρει σωστή θέση και έχουμε νέο πλάγιο out για τον Παναφυλιακό. Μπαλιά του Γκολέμι που δεν έφτασε σε συμπαίκτη του, ελέγχει
ο Καλιάνος. Άλλη μια παλιά που πέρασε πλάγια. Έχουμε μπει στο τελευταίο πεντάλεπτο του ημιχρόνου. 1-0 προηγείται πάντα το δρέπανο του Παναθηναϊκού με γκολ του Ξυλινά στο 20 λεπτό. Ένα παιχνίδι προσφορά από το Λογιστικό Φοροτεχνικό Γραφείο στο Ναύπλιο του Γιώργου του Καχρημάνια. Για να δούμε εδώ, όχι, βγήκε ο Καρούτζος και έδιωξε με τα πόδια και έδιωξε την μπάλα σε πλάγιο out. Διαμαντής βγαίνει μπροστά, φεύγει στην κόντρα ο Γκιαούρης ο Μιχάλης, αλλά δεν έφτασε σε αυτόν η μπάλα, ελέγχει ο Μακαρατζής. Ο αλιά του Μακαρατζή, θα έχουμε πλάγιο στη συνέχεια για τον Παναθηναϊκό. Διώχνει όπως ο Γκιαούρης, αλλά και πάλι είναι ο Κλεόπας εκεί, δεν καταφέρνει όμως να περάσει. Ο Μαούρης βγαίνει γρήγορα μπροστά και έριξε το πλάγιο, αλλά νωρίτερα έχει προηγηθεί φάουλ και κίτρινη κάρτα νομίζω στον Κλεόπα πρέπει να είναι. Φάουλ για τον δρέπανο. Με τον Γκιαούρη. Δίπλα του και ο Καρούτζος, αλλά ο Γκιαούρης θα το χτυπήσει το φάουλ αυτό. Γκιαούρης με τον Καρούτζο, αλλάζουν μπάλα. Για να δούμε. Προσπαθεί ο Καρούτζο να περάσει ωραία μπαλιά στο Μαούρη που βγαίνει πίσω από την άμυνα, κάνει το πλασέ, η μπάλα διώχνεται από τους αμυντικούς του Παναθηναϊκού σε πλάγιο out. Καλή φάση πάντως. Το πλάγιο λοιπόν για το δρέπανο, λίγο πριν το τέλος του ημιχρόνου. Παλιά μέσα στην περιοχή από τον Γκιαούρη. Επιμένει Καρούτζο σε ένα δυνατό σούτ, αλλά άστοχο πάνω από τα δοκάρια του Σιγκριμή. Το out λοιπόν για τον Παναθηναϊκό που βρίσκεται πίσω βέβαια στο σκορ με 1-0. Ο Διαμαντής πιο ψηλός από όλους θα πάρει εκεί την κεφαλιά. Ελέγχει ο Παπαγεωργόπουλος. Θα διώξει ο Καρούτζος. Πλάγιο out. Πλάγιο out για τον Παναθηναϊκό με τον Κλεόπα. Η μπάλα και πάλι στην ομάδα του Δρεπάνου που προσπαθεί να βγει μπροστά με τον Κρακούλη. Πλάγια η μπάλα, ναι, καλό πλασέ από πολύ καλή θέση όμως ο ποδοσφαιριστής του Δρεπάνου χάνει μοναδική ευκαιρία. Δεν μπόρεσε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, τη στέλνει out. Τις καθυστερήσεις παίζουμε πια από εδώ και πέρα. Ο Μακαρατζής στο out.
Ο Διαμαντής επαναφέρει, δεν προλαβαίνει όμως ο Μαούρης. Κοιτάει το ρολόι του ο κύριος Καπετάνιος. Λογικά που να θα σφυρίξει λήξη του ημιχρόνου. Κλεόπα στο πλάγιο. Περνάει από όλους. Ένα μικρό μπρέδεμα, πάλι ο Διαμαντής. Ωραία δίνει την μπάλα πλάγια και έχουμε φάουλ για το Δρέπανο. Το φάουλ με τον Γιαούρη. Γιαούρης η μπάλα μέσα στην περιοχή, κεφαλιά και πάλι ο Συγκριμής σταματάει την μπάλα. Πολύ καλή παρουσία από τον νεαρό τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού. Και έχουμε out. Το out με τον Ροσιόρη για τον Παναθηναϊκό. Ο ψηλός ο Διαμαντής δεν αφήνει τίποτα να περάσει εκεί. Εδώ δεν περνάει και η επίθεση του Δρεπάνου. Παπαγεωργόπουλος κλείνει με το σώμα του την μπάλα. Πάλι ο Παπαγεωργόπουλος κλείνει από δύο, κερδίζει πλάγιο. Ελέγχει ο Βουρνάζος, ο οποίος κέρδισε και φάουλ. Προστινή μπαλιά για τον Γκολέμι, δεν είναι δυνατό να την προλάβει. Ο Μαούρης στο πλάγιο. Μπάλα περνάει, διεκδικείται εκεί και την παίρνει ο Ξυλινάς. Ξυλινάς ο σκόρ του μοναδικού τέρματος της συνάντησης, κάνει πολλές τρίπλες, κάνει τώρα την παλιά μέσα στην περιοχή που κόβεται από το Μακαρατζή σε κόρνερ. Κόρνερ, ίσως η τελευταία φάση του πρώτου ημιχρόνου για τον Δρέπανο με τον Ξυλινά. Καλοχτυπημένο, κεφαλιά και πάνω στην γραμμή, αλλά πάλι λες κόντρες και έχουμε πέναλτι, νέο πέναλτι νομίζω. Νέο πέναλτι, δεύτερο πέναλτι λοιπόν για το Δρέπανο. Το πρώτο υπενθυμίζουμε πήγε στο δοκάρι, το χτύψε ο Γιαούρης και πήγε στο δοκάρι. Να δούμε το δεύτερο, τι θα γίνει. Τώρα πάει να το χτυπήσει. Γκολ το 2-0 με τον Γιαούρη το Μιχάλη και τελειώνει με το εύσοχο κλείσμα πέναλτι το πρώτο ημίχρονο που βρίσκει την ομάδα του Δρεπάνου να προηγείται με σκορ 2-0. Με γκολ πέτυχαν οι Ξυλινάς στο 20 και Γιαούρης Μιχάλης στις καθυστερήσεις του ημίχρονου με πέναλτι. Ένα παιχνίδι προσφορά από το λογιστικό φοροταϊκό γραφείο του Γιώργου Καχρημάνη. Στο γήπεδο και ο κύριος Μητράκος, ένας από τους καλούς τερματοφύλακες του τοπικού ποδοσφαίρου, παίζει γιατί αγαπάει το ποδόσφαιρο. Έτσι. Μια αλλαγή βλέπω να είναι το νούμερο 14
Ο Καλιάνος που περνάει στο παιχνίδι, δεν είδα ποιος βγήκε. Θα το μάθουμε στη συνέχεια. Πάντως ο Καλιάνος πέρασε στο παιχνίδι. Απέναντι ακριβώς βλέπουμε και τα παιδάκια Ακαδημίας Μπάσκετ που γυμνάζονται εδώ στο όμορφο αθλητικό κέντρο του Δρεπάνου. Υπάρχει και η παιδική χαρά δίπλα. Το γήπεδο ποδοσφαίρου βέβαια σε μια όμορφη ημέρα, όλα βοηθούν για να τα βλέπουμε όλα όμορφα. Θα διώξει εκεί ο Κλεόπας, η μπάλα θα βγει πλάγια ή κόρνερ. Για να δούμε τι θα δείξει. Πλάγια δείχνει ο κύριος, επόψε ο κύριος Ορφανός. Πλάγιο λοιπόν για τον Δρέπανο στις αρχές της επανάληψης. Παλιά μέσα στην, προς την περιοχή του Παναθηναϊκού δεν πέρασε. Ο Παπαγεωργόπουλος σε μια μπροστινή παλιά για τον Φουρνάρο, ο οποίος κέρδισε το φάουλ από το Διαμαντή. Παλιά προς την περιοχή του Δρεπάνου που δεν πέρασε. Το Δρέπανο έχει και πάλι την κατοχή της μπάλας και προσπαθεί να οργανώσει μια επίθεση. Καλή παλιά προς τα πλάγια, αλλά βγήκε η μπάλα, πέρασε την γραμμή. Έχουμε πλάγιο out για τον Παναθηναϊκό. Από πλάγιο σε πλάγιο, τώρα η μπάλα στον Παναθηναϊκό. Παλιά προς τον Γκολέμι που δεν πέρασε, έχουμε πλάγιο out για το Δρέπανο. Κλεόπας για τον όχι ήταν, συγγνώμη, ο Καλιάνος, ήταν για ο Χρήστος ο Καλιάνος για το Δρέπανο. Τώρα είναι αυτός ήταν ο Κάτσης. Δεν βλέπουμε και πολλά πράγματα γιατί οι νεαροί εδώ φιλάθλοι του Αστέρα έχουν ανάψει ένα καπνογόνο. Υπάρχει ένας τραυματισμένος προσφέρει του Δρεπάνου και ο Σπαναβράκος πάει να του προσφέρει τις πρώτες βοήθειες. Ο Μακαρατζής στο φάουλ. Βαθιά μπαλιά διώχνουν οι αμυντικοί του Δρεπάνου. Προσπαθεί να επαναφέρει ο Κλεόπας. Δεν μπορεί να σταματήσει την μπάλα. Διαμαντής σε μια ωραία προστινή πλάγια μπαλιά και στη συνέχεια έχουμε κόρνερ. Το κόρνερ λοιπόν για το Δρέπανο που προηγείται 2-0.
μπάλα στην περιοχή του Παναθηναϊκού, κεφαλιά, διώχνει ο Κλεόπας. Πάλι το Δρεπανό. Έρχεται η μπάλα στον Μαούρι. Βαθιά παλιά του Μαούρι, τρέχει ο Διαμαντής, δεν εκμεταλλευτεί, βγαίνει ο Ξυλινάς και μαζεύει, ο Συγκριμής και μαζεύει, αλλά είναι και offside. Παπαγεωργόπουλος. Πλάγια για την μπάλα. Στον Πιτσιγαβδάκη. Ο Πανάγος ακόμα πιο πράγια. Στον Φουρνάρο, μπαλιά του Φουρνάρου μέσα στην περιοχή που δεν πέρασε. Διώχνουν οι αμυντικοί του Δρεπάνου. Γίνεται εδώ το λάθος. Προσπαθεί να την εκμεταλλευτεί. Ο ποδοσφαιριστής του ήταν, ναι, ήταν ο Κρακούλη, ο οποίος έκανε το σούτ, αλλά ο Βαβακάς ήταν, ο οποίος έκανε το σούτ, αλλά η μπάλα δεν είχε δύναμη, έφτασε εύκολα στα χέρια του Συγκριμή. Πάλι το Δρεπανό. Μαούρης πίσω την μπάλα. Πάλι μπάλα στο Μαούρη. Τελικά έχουμε πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Η μπάλα θα φτάσει στον Καρούτσο, που σκάει μια βαθιά μπαλιά, μια λάθος απόκρουση. Να δούμε τι θα γίνει εδώ, υπάρχει φάουλ το οποίο έκανε ο Ρωσιώρης, το Ρωσιώρη. Ο Γιάουρης πάει να χτυπήσει το φάουλ. Φαουλ λοιπόν με τον Γιαούρη. Η μπάλα μέσα στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Ο Συγκριμής χάνει την μπάλα. Κόντρες που δεν περνάνε. Επιμένει το Δρεπανό. Έξω η μπάλα στον Καλιάνο. Κρατάει την μπάλα, προσπαθεί να βγάλει, να κάνει σουτ. Το κάνει, αλλά κοντράει, αλλά πάλι. Νέο σουτ. Out. Καλό σουτ για το Δρεπανό. Καλή ευκαιρία για την ομάδα του Δρεπανού. Η μπάλα βγήκε έξω. Τελικά ο Δημήτρης Ομανιάτης σημάδεψε σωστά, βρήκε το σημειάκι της κυρία Τσατσούλη. Δεν την ξεχνάει την μπάλα ο Δημήτρης Ομανιάτης. Και μια υπέροχη ενέργεια από τον προπονητή του Δρεπάνου. Μας δείχνει την τεχνική του. Γιαούρης. Καρούντζος πλάγια. Μαούρης, ακόμα πιο πλάγια η μπάλα, κλείνεται εκεί, ο Κάτς δεν μπόρεσε να περάσει, η μπάλα πλάγια, out μπάλον. Πάλι το Δρεπανό. Μπάλα έρχεται στον Καλιάνο. Πλάγια. Θα κόψει ο Μακαρατζής σε πλάγιο out. Πλάγιο εικόνα, να δούμε, νομίζω πλάγιο είναι. Ο Μαούρης πήγε πέρα την μπάλα. Πλάγιο είναι. Πάλι μπάλα στον Μαούρη. Περνάει ένα αντίπαλο. Κάνει την παλιά που κόβεται όμως και υπάρχει σφύριγμα από τον κύριο Καπετάνιο. Υπάρχει κάποια παράβαση, μάλλον φάουλ. Έχουμε υπέρ του Δρεπάνου. Ο Γκεώρης πάει να το χτυπήσει.
για όλους το φάουλ για το Δρέπανο. Γιαούρης θα το χτυπήσει. Πολύ καλό και γκολ με αυτό το χτύπημα φάουλ του Γιαούρη. Η ομάδα του Δρεπάνου κάνει το 3-0. Ένα ωραίο χτύπημα φάουλ από τον Γιαούρη. Είμαστε στο Δημήτρη. Να ρωτήσω τον Δημήτρη που εκτός από ο περατέρ είναι και χρονομέτρης. Είμαστε στο 13ο λεπτό της επανάληψης. 3-0 η ομάδα του Δρεπάνου. Ένα παιχνίδι προσφορά από το λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο του Γιώργου Καχρημάνη. Πίσω η μπάλα στο Μακαρατζή. Ο Γιαούρης έχασε το πέναλτι, έβαλε το φάουλ. Πάλι στα. Μακαρατζής στο φάουλ για τον Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκός που ετοιμάζει μια ακόμα θα μπει ο Σιαβέλης στο παιχνίδι, μια ακόμα αλλαγή. Μπαίνει ο Σιαβέλης. Πήγε ο Σιαβέλης λοιπόν και βγήκε ο Κούβαλης. Θα το Δρεπάνο προσπαθεί να περάσει αλλά δεν τα καταφέρει και ο Καλιάνος, αλλά συνέχεια έχουμε φάουλ υπέρ του Δρεπάνου. Πάλι πήγαινε πάνω στον Καλιάνο. Ο Γιαούρης αυτό το φάουλ μακριά, βέβαια δεν μπορεί να γίνει απευθείας. Περνάει μπάλα, διώχνουν οι αμυντικοί του Παναθηναϊκού. Θα βγει πλάγιο, πιθανόν πλάγιο για το Δρέπανο. Η μπάλα στον Τάσο το Διαμάντη. Αλλάζει με το Μαούρι. Μαούρις στέκεται όρθιος, κάνει την μπροστινή παλιά, υπάρχει offside όμως. Μακαρατζή στην μπαλά. Μπροστινή παλιά του Μακαρατζή, εκεί που πάρα λίγο να γίνει το λάθος, δεν γίνεται όμως για τον Δρέπανο, έχει την μπάλα, έχει τώρα ο Κάτσι την μπάλα, παλιά του που δεν πέρασε, ο Μακαρατζής βγήκε και μάζεψε, κάνει μια μπροστινή έξυπνη παλιά, βγαίνει ο τερματοφύλακας του Δρεπάνου και μαζεύει, αλλά υπάρχει και offside. Έχει προηγηθεί βέβαια το offside. Γιαούρης. Κλεόπας δίνει στον Πίτσι Γαβδάκη, αυτός κερδίζει πλάγιο. Το πλάγιο με τον Κλεόπα για τον είναι ο Καλιάνος, ο οποίος έκανε το πλάγιο, συνέχεια δημιουργήθηκε μια καλή ευκαιρία για την ομάδα του Δρεπάνου. Η μπάλα έφυγε όμως out. Χτυπηθεί το out, ελέγχει το Δρεπάνο την μπάλα. Ο Καλιάνος προσπάθησε να περάσει, δεν πέρασε την μπαλιά του. Ο Καλιάνος ακέρδισε, μαχητικός, κέρδισε την μπάλα. Ο Διαμαντής θα δώσει στον Καλιάνο το Χρήστο.
Παναθηναϊκός ελέγχει, ωραία έχει ο Μακαρατζής πήρε την μπάλα, αλλά δεν μπόρεσε ο Σμέκτης να περάσει. Να ο Κρακούλη σε ένα σούτ έξω από την περιοχή, πάνω από τα δοκάρια του τερματοφύλακα του Συγκρίμη. Out λοιπόν με τον Ροσιόρη για τον Παναθηναϊκό. Γιαούρης παίρνει την κεφαλιά, βάζει ωραία το σώμα του εκεί ο άλλος Γιαούρης, ο Μιχάλης, προσπαθεί να περάσει, κλείνεται, η μπάλα φεύγει out όμως. Flag out για το Δρέπανο. Το Δρέπανο προηγείται 3-0, ελέγχει και το παιχνίδι, δεν συναντάει κάποιο πρόβλημα. Η μπάλα θα έρθει στον Πιτσιγαβδάκη, ο οποίος θα την χάσει. Μακαρατζής άλλαξε με τον Πανάγο. Παλιά που δεν πέρασε προς τον Κολέμη. Και πάλι ο Παναθηναϊκός. Ο Κολέμης δίνει μάχη να πακτήσει την μπάλα και έριξε το φάουλ. Το φάουλ με τον Μακαρατζή για τον Παναθηναϊκό. Δίνει πλάγια την μπάλα, παρεμβάλλεται όμως εκεί ο Κάτσης και βγάλει την μπάλα σε πλάγιο out. Μακαρατζής στο πλάγιο ξαναπαίρνει την μπάλα, όχι δεν έφτασε αυτόν η μπάλα. Ο Καλιάνος και τώρα ο Καρκούλη. Καρούτζος προς την παλιά, να δω αν είναι offside, είναι offside τελικά. Δεν ξέρω γιατί πλασάρισε ο ποδοσφαιριστής του Δρεπάνου, χωρίς λόγο. Η φάση έχει σταματήσει. Για τον Παναθηναϊκό η μπάλα, μια προς την παλιά που κόβεται από τον Κρακούλη, όπως έχει και την μπάλα, δίνει πολύ ωραία έξυπνη παλιά στον συμπαίκτου, αυτός πλασάρει ο Βαβακάς, αλλά αποκρούει με τα πόδια και δεύτερη επέμβαση για το Συγκριμή, πάλι με τα πόδια, δύο φορές απεσώβησε την ευσία του από σίγουρο, μπορούμε να πούμε γκολ. Αλλά είναι corner, κάπου θα βρήκε στο δεύτερο. Ναι, ο τερματοφύλακας να δείξει. Συγγνώμη, ο Συγκριμής να διώξει σε corner, βέβαια. Corner λοιπόν για το Δρέπανο. Έξω η μπάλα στον Κάτσι. Μπαλιά αυτός του Κάτσι. Γίνεται εδώ τετατέτ. Βγαίνει ο ποδοσφαιριστής του Δρεπάνου και κάνει το 4-0. Πέρασε από όλους η μπάλα. Ουσιαστικά μπήκε με την μπάλα στα δίχτυα. Ο Βαβακάς είναι, νομίζω ο Βαβακάς πρέπει να είναι. Και κάνει το 4-0. Τέσσερα μηδέν λοιπόν με γκολ του Βαβακά. Είμαστε στο λεπτό.
θα το δούμε σε λίγο και το λεπτό. Δεν θα θέλουμε όλα δικά μας, να βγήσουμε αμέσως. Στο 20ο λεπτό της επανάληψης. Καλιάνος αποφεύγει ωραία τον αντίπαλό του. Δίνει στον Γιαούρη. Γιαούρης πλάγια για τον Κάτσι. Κάτσις έχει δύο αντιπάλους, κρατάει την μπάλα, κάνει το λάθος. Παπαγεωργόπουλος για τον Γκολέμι. Γκολέμι στην γραμμή του πλάγιου, έχασε την μπάλα, το πλάγιο είναι με τον... Το πλάγιο ήταν για το Δρέπανο που προσπαθεί να βγει πάλι στην επίθεση. Να ο Διαμαντής σε μια βαθιά μπαλιά που δεν βρίσκει όμως η παίκτη του. Δύο αλλαγές βλέπω ότι ετοιμάζει ο Δημήτρης ο Μανιάτης. Θα περάσει στο παιχνίδι με το νούμερο 13 ο Κυριακίδη και με το νούμερο 12 ο Καζάς. Δύο μαζεμένες αλλαγές για το Δρέπανο που έχει βέβαια την άνεση του σκορ. Θα βγει ο αρχηγός ο Δημήτρης ο Γκιαούρης. Καταχειροκροτούμενος από τους νεαρούς φιλάθλους του Αστέρα. Και ο Βαβακάς βγαίνει, και ο Βαβακάς νομίζω. Και ο Βαβακάς λοιπόν είναι η δεύτερη αλλαγή. Μια ακόμα αλλαγή βλέπω ότι μάζει και ο Παναφυλιακός. Το 14 ο Τσιάπας θα περάσει στο παιχνίδι. Η μπάλα απομακρύνεται από τα καρέ του Παναφυλιακού και προσπαθεί να βγει στην κόντρα. Αλλά δυνατά θα πάρει την μπάλα ο Κλεόπας. Κλεόπας περνάει εντυπωσιακά και έναν αντιπαλό του. Δεν κέρδισε το φάουλ, παίζεται λέει ο κύριος Καπετάνιος. Νέα επίθεση για τον Δρέπανο. Καλή μπαλιά, offside όμως. Η δεύτερη αλλαγή τώρα για τον Παναφυλιακό. Περνάει ο Τσιάπας, η τρίτη αλλαγή είναι. Έχουν περάσει ακόμα οι Σιαβελίς και Πανάγος. Μέσα λοιπόν ο Τσιάπας, έξω ο Μάριος ο Βουρνάζος και αυτός χειροκροτείται αφού είναι παιδί του Δρεπάνου. Μια μπροστινή παλιά που προλαβαίνει εκεί ο Κρακούλη και έρθει σε πλάγι ο άουτς στη συνέχεια το Δρέπανο. Ελέγχει ο Παπαγεωργόπουλος για τον Παναφυλιακό. Περνάει όμορφα τον αντίπαλό του, βάζει σωστά το σώμα κατά την μπάλα και έρθει και το φάουλ. Μακαρατζής, κοντράρει μπάλα και δίζει πλάγι ο Παναφυλιακός. Το πλάγιο με τον Πίτσι Γαβδάκη. Διώχνει εντυπωσιακά Λοσιόρη, δεν προλαβαίνει εκεί ο Καζάς. Και κάνει φάουλ πάνω στο Μακαρατζή, φάουλ που χτυπήθηκε γρήγορα. Και πάλι το Δρέπανο με τον Καλιάνο και τώρα το Διαμαντή. Πλάγια η μπάλα, θα περάσει, νομίζω πέρασε η μπάλα, έφτασε στο συμπαίκτη του από την παλιά του Διαμαντή. Προσπαθεί να περάσει, αν σε δύο δεν μπορεί, κερδίζει πλάγιο out.
Και εδώ έχουμε corner τώρα. Corner λοιπόν για το Δρέπανο. Περνάει μπάλα από όλους, φεύγει μπάλα έξω από την περιοχή του Παναθηναϊκού. Έχει προποθέσεις να βγάλει κόντρα επίθεση, αλλά δεν βγήκε καλή μπαλιά προς τον Φουρνάρο. Πλάγιο out για το Δρέπανο. Θα χτυπηθεί νέο πλάγιο για τον Παναθηναϊκό τώρα. Διαμαντής για το Δρέπανο, χάνει την μπάλα. Παλιά για τον Σιαβελί, δεν έφτασε αυτόν, βγήκε ο Σκούρτη και έδιωξε την μπάλα σε πλάγιο out. Πλάγιο που πάει να το χτυπήσει ο Πιτσιγαβδάκης. Γίνεται το λάθος, όχι, διορθώνει ο Καρούτσος, περνάει και εντυπωσιακά δύο αντιπάλους, κάνει και μια βαθιά μπαλιά για να δούμε, όχι, βγήκε, έγινε η κόντρα, υποφελήθηκε ο ποδοσφαιριστής του Δρεπάνου, κάνει το σούτ ο Γκιαούρης, ο Μιχάλης ήταν, αλλά η μπάλα κοντράρισε. Αλλά πάλι για το Δρέπανο. Διαμαντής. Αλλάζει ωραία την μπάλα. Καλή κυκλοφορία από τους προσφεσές του Δρεπάνου. Χάνεται όμως τη συνέχεια η μπάλα, αλλά ξαναπαίρνει το Δρέπανο. Για να δούμε, πολύ ωραία μπαλιά. Θα βγει εκεί ο Κάτσης. Σπάζει ωραία την μπάλα. Αργεί να βγει το σούτ όμως. Και έχουμε κόρνερ για τον, για το Δρέπανο. Λοιπόν, θα χτυπηθεί, αλλά περνάει από όλους. Διώχνουν οι αμυντικοί του Παναθηναϊκού. Μπαλάστα στο Διαμαντή, όχι, δεν έφτασε. Γίνονται μάχες εκεί. Ο Κάρπος έδωσε μάχη να κερδίσει την μπάλα. Μια βαθιά μπαλιά. Σκάει η μπάλα. Καλή εδώ περίπτωση για το Δρέπανο, αλλά η μπάλα θα φύγει out τελικά. Παναθηναϊκός με το Μακαρατζή. Πάλι το Δρέπανο. Η μπάλα θα φτάσει στον Κρακούλη. Αυτός κάνει για την παλιά για τον Κάτσι. Ο Κάτσι προσπαθεί να περάσει δυνατή επέμβαση από τον Μακαρατζή. Η μπάλα πλάγιο out. Τραυματίας ο ποδοσφαιριστής του Δρεπάνου. Σαντά την παιχνίδια του προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες.
Έχουμε φτάσει λοιπόν στο 30 λεπτό της επανάληψης, 15 λεπτά για το τέλος, 4-0 πάντα προηγείται το δρέπανο του Παναφτιακού, ένα παιχνίδι προσφορά από το λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο του Γιώργου Καχρημάνη. Ο Κάτσης σηκώνεται, υποβασταζόμενος βέβαια από τον κύριο Πανοβράκο. Μακαλατζής για τον Παναφτιακό. Η μπάλα στον Συγκριμή. Φτάνει τώρα στον Σιαβελή. Παλιά που κόπηκε από τον Κρακούλη. Μακαλατζής κέρδισε το φάουλ. Δίνει γρήγορα την μπάλα στο συμπαίκτη του. Προσπαθεί να βγει μπροστά ο Παπαγεωργόπουλος, κατά η μπάλα, κάνει ένα σούτ που βρίσκεται πάνω σε συμπαίκτη του. Φάουλ στη συνέχεια για το δρέπανο. Το δρέπανο οργανώνει μια ακόμα επίθεση. Χωρίς βέβαια ενδιαφέρον πια ο αγώνας, αφού το παιχνίδι έχει κρυθεί με το 4-0 υπέρ του δρέπανου. Γυρίζει η μπάλα, ο Διαμαντής δίνει τώρα στον Καλιάνο, να σούτ από μακριά, out. Μακαλατζής δίνει στον Κάτσι και πάλι παίρνει μπάλα ο Μακαλατζής. Προσπαθεί να περάσει, κρατάει μπάλα, δίνει την πάσα, προσπαθεί εκεί ο Φουρνάρος, κέρδισε το φάουλ. Παναφτιακός στην επίθεση με τον Παπαγεωργόπουλο, κόπηκε, για να θα βγει κόντρα εδώ για τον, για τον δρέπανο, πλάγια η μπάλα, τον Κυριακίδη, μια καλή μπαλιά, υπάρχει offside όμως. Προσπάθησε να περάσει ο Γκολέμης, δεν τα κατάφερε. Αλλά φεύγει πίσω και ελέγχεται από τον Παπαγεωργόπουλο, ο οποίος δίνει στον συμπαίκτη του, τώρα θα συμπαρά στον τον Πιτσιγαυδάκη. Μακαλατζής κέρδισε φάουλ στη συνέχεια, τραυματίας δείχνει ο ποδοσφαιριστής ο Κρακούλη, ο ποδοσφαιριστής του Δρεπάνου. Διακοπή πάλι του αγώνα.
Φάουλ λοιπόν με τον Αλέξανδρο Μακαρατζή για τον Παναθηναϊκό. Μπάλα περνάει, διώχνουν οι αμυντικοί του Δρεπάνου που προσπαθούν με τον Κυριακίδη να βγουν μπροστά, δεν τα καταφέρνουν. Ο Παναθηναϊκός που επιμένει αλλά δεν μπορεί να εκμεταλλευτεί εκεί το λάθος. Η μπάλα θα φτάσει στον Γκαλιάνο. Αλλεπάλληλες κόντρες και φάουλ υπέρ του Παναθηναϊκού. Στην μπάλα είναι ο Γκολέμης και ο Φουρνάρος, αλλά και ο Παπαγεωργόπουλος, δεν ξέρω ποιος θα το χτυπήσει. Τον Παπαγεωργόπουλος μάλλον βλέπω, ή ο Μακάρης, Παπαγεωργόπουλος. Λογικά. Δεν ήταν τόσο καλά χτυπημένο, η μπάλα περνάει από όλους και φεύγει out. Ο Δρέπανο προσπαθεί από πίσω να οργανώσει την επίθεσή του. Πρεσάρει ο Παναργιακός. Θα περάσει εκεί ο Μαούρης, είναι νομίζω ωραία. Δίνει την μπροστινή μπαλιά να βγει η επίθεση για το Δρέπανο. Κλείνεται όμως, έχει βγει εκεί ο Κουπισιγαδάκης και κλείνει τον αντίπαλό του. Διαμαντής. Μπαλιά προς τον... δεν έφτασε στον Κρακούλη. Μπαλά έφυγε out. Να δούμε τώρα τον Αύπλιο που προσπαθεί ο Αλέξανδρος ο Μακαρατζής, κρατάει την μπάλα. Μια μπροστινή μπάλια που προσπαθεί ο Γκολέμης να την εκμεταλλευτεί. Τελικά ο Μαούρης θα διώξει. Κατεβάζει την μπάλα ο Διαμαντής, τη πάει πλάγια, αλλά βρίσκει από πίσω το συμπαίκτη του. Πάντως το Δράπανο ελέγχει και πάλι την μπάλα. Διαμαντής. Ο Καλιάνος για πλάγια μπαλιά, να δούμε, όχι, δεν έχει σηκώσει ο υπόπτης. Τώρα σήκωσε, υπάρχει offside. Δημήτρη. Τέσσερα μηδέν πάντα προηγείται το Δρέπανο. Ήσυχα κυλάει το παιχνίδι πηγαίνοντας προς το τέλος. Είμαστε στο 31ο λεπτό της επανάληψης. Εδώ ο Μακαρατζής κρατάει την μπάλα. Περνάει αντιπάλους, κέρδισε και το φάουλ. Βαθιά μπάλια. Πίσω λέει η μπάλα ο κύριος Καπετάνιος. Ο Δημήτρης ο Γκιαούρης, ο αρχηγός του Δρεπάνου, που βγήκε για να πάρει ανάσες. Το σκορ άλλωστε βόλευε την ομάδα του. Ένα εύκολο λοιπόν απόγευμα σήμερα, Δημήτρη. Εντάξει, εύκολο το κάναμε εμείς. Είναι μέχρι να μπει το πρώτο, δεύτερο γκολ. Μπράβο στα παιδιά τα δικά μας εδώ, για την προσπάθεια. Νεαρή ηλικία, όπως είδες. Ναι, λίγοι είσαστε. Λοιπόν, οι παλιοί καραβάνες. Άλλαξε ο Δρεπάνου σελίδα. Τα προηγούμενα χρόνια με νεαρούς ποδοσφαιριστές. Θεωρώ ότι κάτι καλό γίνεται.
Πάντα άλλωστε το δέρμα είναι ποδοσφαιρεμένα, πάντα βγάζει. Γενικά οι ποδοσφαιριστές εδώ είναι η πιο πολύ από την Ακαδημία μας, 16, 17, 18 χρονών και έτσι θα πορευτούμε από εδώ και πέρα. Υγιές. Πέτυχες και ένα ωραίο γκολ με φάουλ. Εντάξει. Τα βάζω αυτά, τα έχουμε αυτά. Τα συνηθίζουμε. Πώς το φετινό πρωτάθλημα βαδίζει βέβαια προς την ολοκλήρωσή του, πώς το είδες φέτος με τα όλα προβλήματα που είχαν λόγω COVID κτλ. Θεωρώ ότι ήταν πρωτάθλημα δύο ταχυτήτων. Είναι οι τρεις που πάνε για τα μπάρα στον πρωτόμιλο και τρεις από το δεύτερο, άξια πιστεύω. Και τώρα στην επόμενη φάση θα δούμε. Ο καλύτερος. Α σκεφτείς, α πάρει και εγώ το πρωτάθλημα. Λοιπόν, αυτά. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά, να είστε καλά. Αυτά λοιπόν μας είπε ο Δημήτρης Ογκιαούρης. Η μπάλα είναι κόρνερ για το Δρέπανο. Κόρνερ λοιπόν για την ομάδα του Δρεπάνου. Η μπάλα μέσα στην περιοχή, θα διώξουν οι αμυντικοί του Παναθηναϊκού, προσπαθούν να απομακρύνουν ακόμα περισσότερο. Εδώ υπήρχαν οι προϋποθέσεις για αντεπίθεση, αλλά δεν καρποφόρησαν. Ένα σουτ, πολύ καλό σουτ από τον Κυριακίδη νομίζω ήταν, και μια ακόμα εντυπωσιακή επέμβαση από τον νεαρό τερματοφύλακα το Σύγκριμη. Κυριακίδη λοιπόν στο κόρνερ. Μέσα στην περιοχή μπάλα, αλλά πάλι σκόντρες. Υπάρχει φάουλ επιθετικό. Ελέγχει την μπάλα ο Σκαβελής, ο οποίος την έβγαλε πλάγια. Καλή παλιά μέσα στην περιοχή για το Φουρνάρο. Ο Φουρνάρος προσπαθεί να γυρίσει. Βγάζει έξω ωραία ένα σούτ, αλλά δεν έχει τόση δύναμη. Βρήκε πάνω και σε αντιπάλους. Έφυγε η μπάλα από τα καρέ του Δρεπάνου. Τώρα το Δρέπανο βγαίνει στην επίθεση. Στον Παναθηναϊκό τώρα. Δεν κρατάνε όμως και αυτή την μπάλα. Ο Καρούτζος προσπαθεί να βγει μπροστά. Της πάει ωραία την μπάλα, αλλά βρίσκεται ο Παπαγεωργόπουλος πιο κοντά. Την ελέγχει με το σώμα του και φτάνει την μπάλα στα χέρια του τερματοφύλακα του Συγκριμή. Ο Συγκριμής για τον Πιτσιγαβδάκη. Μακαρατζής τώρα, Πιτσιγαβδάκης, ωραία, αλλά πάλι λες κόντρες, η μπάλα στα πόδια του Διαμαντή και αυτός πιο πίσω στον Καρούτζο. Δρέπανο στην επίθεση, με τον Γαλιάνο. Τώρα Παναθηναϊκός. Μια μπαλιά προς τον Γκολέμι. Γκολέμις. Άλλε πάλι κόντρες. Ελέγχει τώρα ο Κυριακίδη. Κρατάει την μπάλα. Ψάχνει να βρει στήριγμα.